Μάλιστα. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις, είναι αυτή η είδηση. Μιας και λες κοίτα να ακούσεις. Έχουμε πει ότι κάθε εβδομάδα θα έχουμε εδώ πέρα τον ύμνο μιας ομάδας. Ξεκινήσαμε την περασμένη εβδομάδα με τον ύμνο της Μαρσέγ. Από τη Γαλλία, έτσι. Όχι μόνο από χώρες. Ναι, εκτός, από που θέλουμε. Και από Ελλάδα, από όπου θέλει. Εσύ και είσαι δισκοθέτης. Εδώ λοιπόν ταξιδεύουμε και πάμε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, για να συναντήσουμε τον αθλητικό όμιλο Ζαρού. Να ακούσουμε τον ύμνο και μετά μας πεις λίγο ιστορία. Έτσι ακριβώς, πάμε. Ζαρού η ομαδάρα που τη λένε Αοζάρα. Έχω μέσα στην καρδιά μου ομαδάρα μου γλυκιά μου. Και οι 11 φυσάνε, παίζουν μπάλα που κετάνε. Μες στο γήπεδο όταν μπαίνουν, νίκες και χαρές μας φέρνουν. Σ' αγαπώ, γιατί λέγεσαι Ζαρός. Σ' αγαπώ, γιατί λέγεσαι Άρος. Σ' αγαπώ, γιατί λέγεσαι Ζαρός. Σ' αγαπώ, Άρος, Άρος, Άρος. Σ' αγαπώ, γιατί λέγεσαι Ζαρός. Ζαρός, έτσι, στο τοπικό, στο Ηράκλειο της Κρήτης, είναι στον πρώτο όμιλο. Όπου συμμετέχουν ομάδες 10 συγκεκριμένα. Στον πρώτο όμιλο της Α2, σαν να λέμε τώρα, ξέρεις, Β κατηγορία. Πρόσεχε, μια ομάδα που υπάρχει εκεί, άλογο Μαλεβιζίου, στον όμιλο. Ναι, 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 έχει ιστορία, ναι, ναι. Ναι, πρόσεχε, έχουν ιστορία, ναι. Ο Ζαρός, έτσι ενημερωτικά, είναι μια κομμόπολη με έδρα εκεί την ομώνυμη κοινότητα του Δήμου Φεστού στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου της Κρήτης. Βρίσκεται στις νότιες υπόρειες του όρους Σαμάρι, που αποτελεί παρακλάδι του Ψιλορίτη, απέχει 43 χιλιόμετράκια έτσι από το κέντρο του Ηρακλείου και 12 από τις μοίρες. Εκεί είναι και γνωστό, εμφιαλώνουν και νερό. Η περιοχή ο Ζαρός παράγει ελαιόλαδο, σαφίδα, σπεριδοειδή, κυπευτικά, χαρούπια, κτηνοτροφικά. Ρακί, σίγουρα. Δεν μπορεί να μείνει εκεί ρακί. Δεν το βάζουν καν αυτό. Αυτό είναι το αυτονόητο. Σαν να λες έχουμε αέρα. Έχουν αέρα οι άνθρωποι. Η ονομασία του χωριού προέρχεται μάλλον από το πληθυντικό μόριο Ζα και το ρήμα Ρεόρους που σημαίνει πολλά νερά. Εκεί υπάρχουν τρεις εκκλησίες. Στα βόρεια βρίσκεται ο παλιός ναός του Αγίου Νικολάου με τοιχογραφίες. Σήμερα είναι μοναστήρι παλαιοημερολογητών. Στην έξοδο βόρεια του χωριού υπάρχει φαράγγι. Εκεί είναι η πηγή Βότομος, μια περιοχή κατάφυτη με πλατάνια. Α, το φαράγγι του Ζαρού, νομίζω το έχω ακούσει. Εγώ νόμιζα ότι έχει φάει πέστροφα, γιατί έχουν εκτροφείο, αυτό θα μου λέγες. Εντάξει. Όχι, δεν έχει φάει πέστροφα. Και μια τεχνητή λίμνη. Ζαρός. Από εκείνη πέστροφα. Ναι, 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 ναι. Κάποια ιστορικά στοιχεία είναι η πηγή Στέρνα στα βόρεια του Ζαρού. Εκεί ήταν η αρχαία γόρδινα, σώζονται και ρήπια εκεί του ρωμαϊκού υδραγωγείου. Υπάρχει γραπτή μνήμα το 1583, φαντάσου, στον Καστροφύλακα με 266 λέει κατοίκους και στην ίδια απογραφή αναγράφει το οικισμός Κούρτες με 172. Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας οι Κούρτες αποκλειστικά κατοικούνταν από τους Τούρκους. Υπήρχαν 20 τουρκικές οικογένειες από το 1834 και 150 το 1881. Τον 20ο αιώνα στο χωριό δούλευαν νερόμυλοι και νεροτριβές. Και έχουμε και τον αθλητικό όμιλο Ζαρού, ο οποίος ιδρύθηκε το 1969. Ωραία πράγματα αυτά, έτσι. Να μην για αδικήσουμε και τις άλλες ομάδες, να πούμε τη σύνθεση του πρώτου ομίλου, ναι, της Α2 της ΕΠΣΗ Ηρακλείου Κρήτης. Κόρυβος, Ομόνοια, Φεστός, Δίας, Νέοι Αλμυρού, Πόη, Ανάληψη, Ζαρός, Λίντο και Άλογο Μαλεβιζίου. Άλογο. Άλογο, έτσι. Λοιπόν, και είναι καλό γιατί εκεί σε μέρη που δεν υπάρχει μεγάλη πυκνότητα στον πληθυσμό, τα παιδάκια πάνε και παίζουν ποδόσφαιρο. Ασχολούνται εκτός από όλα τα άλλα που έχουν δυνατότητα να πάνε στο βουνό, στην εξοχή να περπατήσουνε. Πάνε πέσουν και το ποδόσφαιρό τους και περνάνε όμορφα, γιατί πρέπει να ψυχαγωγηθούν τα παιδιά, έτσι δεν είναι, Νίκο Αγγελίδη? Φυσικά. Δεν πρέπει να πάνε να ομαδοποιηθούν, να κοινωνικοποιηθούν και να υπάρχει και μια αξιολόγηση, όχι από αυτές που ξέρεις, δίκαια αξιολόγηση, δηλαδή όλα τα παιδιά να έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν. Αυτό είναι κατά τη δική μου άποψη, ως πατέρας που ναι, τώρα, τα παιδιά αυτό λέμε ασχολούνται με τον αθλητισμό. Δηλαδή, δικαίωμα στον αθλητισμό, είτε είσαι ο Πελέ,
είτε είσαι ο Πεπέ, ξέρω. Είτε είσαι ο Αγγελίδης ο μικρός, ας πούμε. Ναι. Έτσι.